Τον Αντώνη τον μάθαμε από την πιάτσα. Τα μόνα εφόδια που πήρε, τα πήρε μόνο από την πιάτσα. Αλλά είχε ένα κακό, τη φτώχεια του. Φτωχός να μεγαλώνει μέσα σε μια πολύτεκνη και μονογοϊκή οικογένεια. Βλέπετε, δεν υπήρχαν λεφτά για την αντιμετώπιση του ελαφρού διανοητικού προβλήματος που είχε. Δεν είχε την τύχη να γεννηθεί σε μια οικογένεια που μπορούσε να τα διαθέσει σε λογοθεραπευτές και παιδοψυχιάτρους για να βοηθήσουν την κατάστασή του. Και οι δομές της πρόνοιας ήταν ανύπαρκτες, όπως είναι και σήμερα. Σε ένα κράτος που έχει προτεραιότητα το επιχειρηματικό κέρδος. Έτσι ο Αντώνης από πολύ μικρός βγήκε στην πιάτσα, ψάχνοντας ένα χαρτζιλίκι για να ταΐσει αυτόν και τα αδέρφια του. Ένα χαρτζιλίκι που δύσκολα, πολύ δύσκολα, μετατρεπόταν σε μεροκάματο. Γιατί γεννήθηκε φτωχός. Και το σύστημα αυτό το αντιφάγο φρόντισε να παραμείνει φτωχός. Και του στέρισε τα εφόδια τα οποία θα μπορούσε να έχει, όπως και τα στερεί σήμερα σε χιλιάδες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα. Όποιος θέλει να λέγεται άνθρωπος σήμερα, προχωρεί με σφιγμένο το στομάχι. Μία για τον άδικο χαμό του Αντώνη και μία για αυτό το κτίνος, γέννημα θρέμα μιας σάπιας καπιταλιστικής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας όπου βασιλεύουν οι σάπιες αξίες του ατομισμού και του κέρδους. Της κοινωνίας αυτής που απαξιώνει την ανθρώπινη ζωή καθημερινά σε τέτοιο βαθμό και παράγει αυτά τα ανθρωποειδή που πετάνε έναν άνθρωπο στη θάλασσα, τον βλέπουν να πνίγεται και δεν κάνουν καμιά προσπάθεια για διάσωση. Την ίδια στιγμή ξεκινάνε κανονικά το πλοίο για να μην υπάρχει καθυστέρηση. Για αυτούς, ξέρετε, ο χρόνος είναι χρήμα. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, βγάλαν και ανακοίνωση στα μεγάφωνα. Η καθυστέρηση οφείλεται σε συμβάν στο λιμάνι του Πειραιά, όπου η εταιρεία δεν έχει καμία ευθύνη. Την ίδια στιγμή από την εταιρεία δεν είχαν τηρηθεί καν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά τον απόπλου. Ευθύνες προφανώς έχει και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, γιατί δεν υπήρχε καν λιμενικό στο χώρο και το πλοίο ταξίδεψε ανενόχλητο για ώρα πριν δοθεί η εντολή να επιστρέψει πίσω. Αν δεν ήταν και τα βίντεο των επιβατών του πλοίου, θα το είχαν κουκουλώσει. Αν δεν ήμασταν εμείς σήμερα εδώ, θα το είχαν κουκουλώσει. Και αν δεν πάμε και αύριο στο λιμάνι, οπουδήποτε έχει δοθεί αυτό το ραντεβού στο Ηράκλειο, θα το κουκουλώσουνε. Δολοφόνοι! 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 Δεν είναι μόνο δολοφόνοι, είναι σχροί δολοφόνοι. Η αρχική ενημέρωση του λιμενικού έριχνε επί της ουσίας την ευθύνη στο θύμα. Και αυτό πρέπει να το γνωρίζετε. Απαιτούμε σε κάθε περίπτωση να διερευνηθεί σε βάθος το έγκλημα και όλες οι συνθήκες που το προκάλεσαν. Όπως και αυτά τα οποία έχουν υποθεί πριν, εννοείται για δημόσια δαπάνη της κηδείας, όπως και για τον δικηγόρο, ο οποίος πρέπει να μπει και να τους διαλύσει με τη δική μας και με τη δική μας συνδρομή. Καλό ταξίδι, Αντώνη! Δέξου τη συγγνώμη μας! Δεν παλέψαμε ίσως αρκετά! Και δέξου και τη λύπη μας! Δέξου την όπως τότε! Με ένα πλατή χαμόγελο στο ηλιοκαμένο σου πρόσωπο, γιατί πάλι μας θύμισες πόσες φωλιές νερού πρέπει να συντηρήσουμε μέσα στις φλόγες.